Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκης, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την Summer Development. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε αυτή μεταξύ Toymen και Bad Boys. Οι ομάδες που αντιμέτωπες ψάχνουν την πρώτη τους νίκη Summer. Οι Toymen, οι οποίοι έχουν την πρώτη κατοχή, έχουν μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή τους. Τώρα τελειώνω αυτό το σβήτηση, θα πρέπει κάποιος να πάρει το σου. Δεν έχει αντιληφθεί κανένας από τους παίκτες. Το γεγονός ότι τελείωνε ο χρόνος, ο Βαλκό μας έμεινε με την παράθεση χέρια. Πρώτη επίθεση και πρώτο λάθος για τους τεχνικά γηπεδούχους. Bad Boys τώρα έχουν κατοχή. Σκαστή πάσα, δεν θα περάσει τον Χρήστο Τατσικίδη από τον Τιτακούδη. Ο Χρήστο τώρα θα να έκανε μια προσπίση, θα γυρίσει με το δεξί χουκ και είναι έστοχος. Λιόπουλος. Πρώτο καλά στο παιχνίδι. Με 4 παίκτες στον πάγκο τους, οι Bad Boys και οι Τρακούδης. Τζέικ θα γυρίσει, είναι άστοχος, επιθετικό ριμπάντο από τον Χρήστο Τετζικίδη. Ξανά επιθετικό ριμπάντο από τον ίδιο απέναντι στο φινάρι του Παπαδόπουλο, άστοχος. Βλέπουμε στο ριμπάουν. Παλκούμας. 2-0 λοιπόν. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος θόρυβος, ιδιαίτερο δεσιμπέλ έξω από τις 4 γραμμές. Βλέπουμε ψάχνει μια πάσα deflection από τον Βίλι Καρμπουζή, ο οποίος έχει ξεκινήσει ως βασικός ο σύλλογος των Bad Boys. Παπαδόπουλος στην επαναφορά, σκαστή πάσα σου για 3 από την γωνία, δεν θα το πάρει ο Λουκινίδης. Ακούμε σε ένα jump shot και πάλι είναι άστοχος. Καρμπουζή στο rebound και θέλει να τρέξει. Πέρασε από τον Σπιλιόπουλο. Σταυρωτές πάει για το coast to coast με ταμπλό, είναι εύστοχος. Πέρασε την μπάλα, πέρασε από πολλούς παίκτες και ήταν ο survivor. Ήθελα να το πω, pun intended. Λογκινίδης. 2-2 το σκορ. Πάνος. Λογκινίδης και πάλι στα 6 δευτερόλεπτα από τη γωνία στον φιλάρι του Παπαδόπουλο, ο οποίος κάνει προσποιήσεις. Φιλιόπουλος πρέπει να βιαστεί κάποιος για 3. Έστοχος στη λήξη του χρόνου της επίθεσης. Πάνος είναι έστοχος τώρα. 5-2. Τραγούδης. Συνήθως και αυτός ο βασικός και πάει μέχρι μέσα και πάλι έχει ξεκινήσει ο Ρεξάτος, αλλά δεν δικαιώνεται το καλούδι εδώ πέρα, ζήτησε πάνω του πήρε. Αμυντικό rebound ο Γιμίτης. Είναι στην γωνία, θα πάρει τώρα την μπάλα, τον πάνω. Πάρει πάνω σου για 3, έστοχο και αυτό! 8-2, back to back τρίποντα. Και το είμαστε στο σύν 6. Τον Τραγούδης. Έκανε μια προσποίηση για να βάλει και το πόδι μέχρι μέσα. Είναι πολύ καλό το play που έβαλε με τον Τζιζιτίδη, αλλά αστόχησε. Ο ίδιος θα πάρει το επιθετικό rebound. Ο Τζιζιτίδης είναι άστοχος με ένα fade away. Αμυντικό rebound από τον πάνω. Ο Κινίδης. Από τη γωνία σου για 3. Ο Βαλκούμας είναι άστοχος. Τώρα επιθετικό rebound. Ο Παπαδόπουλος. Ήψησε για τον Βαλκούμα. Ο έτερος γκάρντ ο Λογκινίδης έπαιξε ψηλά και έγκριψε την μπάλα ο Καρμπουζής προς στιγμή. Η κατοχή όμως παραμένει για τους γενολεύκους. Για την εθνική Αργεντινής, για τους Toymen θέλω να πω. Φιλιόπουλος για 3 είναι άστοχος. Μελικό rebound από τον Καρμπουζή. Τρακούδης. Περνάει το κέντρο. Σε ρόλο ο άσος αυτή την επίθεση. Τσικίδης. Θα συγκρατήσει την μπάλα ο Δημητρακούδης για 3. Εύστοχος απαντάει τα δύο back-to-back που δέχτηκε η ομάδα του. Και ο Βουτζής είχε λειτουργήσει ως τείχος για να μην πάει παίκτης πάνω του. Στον συμπαίκτη του στην κορυφή εννοώ. Γινίδης. Πάνος Παπαδόπουλος ανεβαίνει ψηλά, θα μπορούσε να δώσει κάποια επιλογή. Σκαστή πάσα πέρασε στο σπουλιά που είναι άστοχος αυτός όπως παραλίγο να μπει. Φτάσε πάρα πολύ κοντά, δεν μπήκε όμως. Ο Βουτζής. Μην τραγούδεις. Έχει ζητήσει, αλλά δεν θα πάρει στη γωνία. Του Ντρακούδη, Τζέικ θα γυρίσει και θα γυρίσει το φάουλ για 2 βολές. Τι θα ζήτησε προηγουμένως δεν πήρε. Τι θα πάει στις βολές. Οι Bad Boys οι οποίοι προέρχονται από πολύ παλιά ήταν με 70-41 από τους Σουγκαρτάντες. 5 μόλις παίκτες έκανε στη διάθεσή τους. Και πέτυχαν στην πρώτη και στην τρίτη περίοδο από 4 μόλις πόντους. Τζέικ είναι άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη ο πρώην παίκτης στον Αβίσπας. Αμυντικό rebound. Πάνος. Έχει πέσει κάτω ο Καρμπουζής. Σηκώνεται, δεν υπάρχει επιθετικό ή αμυντικό φάουλ. Πάνος.
για 3 παίρνει το Δημητρακούδη και πάλι αυτό δεν θα μπει. Σπυλιόπουλος εκεί πέρα δεν κατάφερε όμως να μαζέψει το rebound. Βάλε έχει περάσει εκτός και είναι για τους bad boys. Καλβουτζής. Συγκεκριμένεται τώρα ο Σπίδας και θα πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος, παίρνει στον Παπαδόπουλο. Αμυντικό rebound του Λογκινίδης. Πέρασε τον Τζέικ. Πέρασε ο Φλάρτος, κόπηκε από δύο παίκτες. Σπίδας τώρα πήρε τον Καλβουτζή και πάει μέχρι μέσα. Σηκώθηκε και ευστόχησε 8-7. Διαφορά στον πόντο. Θυμίζοντας το πολύ κακό γουστο αστείο. Πάνος. Πανέκδοτο. Πάλι Σπυλιόπουλος έχει γυρίσει με το δεξί χέρι και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 17. Καλβουρτζής. Ένα μηδέν το φάουλ και ετοιμάζεται η πρώτη και μοναδική αλλαγή που έχουν διαθέσει οι Τόιμεν. Δεν βγήκε αυτό που πήγε να κάνει ο Καλβουρτζής, τώρα Σπυλιόπουλος. Στράκαλος ετοιμάζεται να περάσει εντός για να δούμε ποιον θα αλλάξει από τους συμπαίκτες του. Πάνος. Μαλκούμας για τρεις από την κορυφή, είναι άστοχος. Μπρος την πάρω Καλβουρτζής εκεί που είναι όμως ο Πάνος, ο οποίος πάει και πάλι μέχρι μέσα, επιτίθεται, είναι άστοχος, δεν έχει το rebound. Δίτσο Σπίδας και έχει ξεχυθεί στο ανοιχτό γήπεδο και θα πάρει. Όχι, δεν θα συγκρατήσει τα διευθυντή. Λίγο πιο δυνατή και λίγο πιο άστοχη η πάσα που δέχτηκε. Όσο θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Άστο να εννοηθεί ότι θα έπρεπε να είναι λίγο άστοχη και λίγο δυνατή η πάσα μόλις αυτό έκανα. Τζέικ και Σπίδας περνάνε στον πάγκο. Στις θέσεις τους θα περάσουν. Μόγιας και Ρικούδη. Θα μιλώνει κάποιο το σχήμα των Bad Boys. Θα περάσει στο παρκέ ο Στραγγαλής. Θα περάσει τώρα η μπάλα στα χέρια του Δημητρακούδη. Μπόγιας δεν θα καταφέρει να συγκεκριμίσει ούτε αυτός. Τώρα το γυρίζω στο ποδόσφαιρο. Δεύτερος εφηνιδιασμός. Δεύτερος εφηνιδιασμός για τους Bad Boys, ο οποίος δεν βγαίνει. Καθώς υπήρχε λάθος πάσα. Ενδοεθνιδιασμικά. Ωραία λέξη. 10 δευτερόλεπτα. Το Κινίδης. Πάει μέχρι μέσα, θα χάσει την μπάλα κατά την δεξιά και την προσπάθειά του. Ο Στράκαλης θα τη ζητήσει, έκλεψε, δεν υπάρχει τζάμπολ, δεν υπάρχει φάουλ. Τώρα θέλει να τρέξει. Σπίδα πέρα στον πάγκο. Ο Ρικούτης είναι άστοχο, επιθετικό rebound και ανάποδο λέει από τον Κινίδη. 19. Στο πόντο και πάλι το Κινίδη. Το Γινίδης πέρασε μέχρι μέσα, είναι άστοχος, θα πάρει το αμυντικό rebound τελικά απέναντι στο Σπυλιόπουλο. Τώρα της Γινίδης. Βάλει πλάτη, σκαστή πάσα τώρα εκεί που είναι ο Δημητρακούδης. Ξεκίνησε ο Καλβουρτζής, ωραία πάσα εκεί που δεν το περίμενε η άμυνα, επιθετικό rebound του Μικούδης. Και έχει κερδίσει το φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Στήθηκαν βήματα από δύο παίκτες των Τόιμεν. Έχει φορτωθεί με δύο φάουλ ο Παπαδόπουλος. Και πάνω θα περάσει εντός, αλλά στη θέση του Μαλκούμα. Μπράβο. 10-10. Έχει την πρώτη και εύστοχη βολή του Ρικούδη. Έτσι όπως είναι στη δεύτερη, 10-11 μπροστά οι Bad Boys. Πάνος. Στράκαλης στη γωνία, ο Σπυλιόπουλος φτάνει πολύ κοντά στο να πατήσει την baseline, δεν το κάνει. Έχετε καλή άμυνα το Ρικούδη. Το Κινίδης, ωραία πάση Σπυλιόπουλος και πάλι με το αριστερό, τώρα σέρβιρε την μπάλα στο καλάθι. 12-11. Δημητρακούδης. Ρικούδης πήρε από τον Μπόγια, θα εκτελέσει ένα σουτ μέσα από όσο είναι έστοχος. 12-13. Μισό και πάλι Bad Boys. Μία ζωή και μία μου μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Το ντέρμπι καλά κρατήσει τον Καρίνα. 7,5 λεπτά in στην πρώτη περίοδο. Ο Παπαδόπουλος συγκρατεί απέναντι στον Τζιζιγίδη. Δυνατό κορμί, είναι άστοχος απέναντι σε αυτόν. Και αμυντικό rebound από τον προσωπικό του αντίπαλο. Τριγούδης. Ωραία πάσα Καλβουρτζής. Συγκίνηση λάθος όμως η πάσα έμεινε να περιμένει ο Δημητρακούδης. Πάγκαλης. Πάνω σου φλέξε από τον Καλβουρτζή για μία ακόμα φορά.
Πάνω σου. Πάνω από τον κορφωτή τώρα. Στρώει καλής. Πάνω σε τσιφόρ και πάρε τον κορφωτή. Δύο back to back στην... ίδια επίθεση ήταν... Έχουμε αλλαγή τώρα, ο Καρβουτζής θα περάσει στον πάγκο έχοντας σκοτωθεί με φάουλ. Η πρώτη φορά στο παρκέ, Γιάννης Πατζηδάκης, ο οποίος παίρνει σταδιακά περισσότερο χρόνο συμμετοχής με τη φανέλα των Bad Boys. Τράκαλης, καλό παστιγγέι που θα συγκρατήσει ο Σπηλιόπουλος, δεν είναι μπροστά, αλλά δεν καταφέρει να κλέψει επαρκώς. Και εντελώς δηλαδή την μπάλα ο Δημητρακούδης, ο διατρής έστοχο από την κορυφή. Από το Βαλκούμα, 15-13. Δημητρακούδης. Κάτι Junior, όπως είναι το παρατσούκλι του και πάει μέχρι μέσα ο πατέρας του καλάθι και φάουλ. Από τον Χρήστο Τατζηδάκη, δίνει τα χέρια πατέρας και γιος. Και το Άγιο Πνεύμα του μπάσκετ. Αλλαγή. Χρήστο. Υπάρχει μία ακόμα αλλαγή από πλευράς των Bad Boys. Η Τρακούδης θα περάσει στον πάγκο. Δεύτερη κόρη μπάουντ, Τζούδης. Δεν τα συγκρατεί, ένα jump shot από την κορυφή. Άστοχο, η μπάλα έχει περάσει εκτός. Είναι μια στόημα. Λίγο τις άμυνες, πάρε το καθένα σε ένα παίχτη. Χρήστο, μοίραζε παίχτες. 15 όλα. Πανός. Ήταν εδώ στον Νιόπακη, ο οποίος ήρθε. Παζοδόμπλος. Για τρεις Λογκινίδης είναι άστοχος, πολύ ψηλά, είναι στο rebound. Κούδης, σου για τρεις θα το πάρει στην κίνηση στα 16 δευτερόλεπτα, είναι άστοχος πάρα πολύ ψηλά, θα τις κίνησε στο rebound και θα κερδίσει το φάουλ από το σπίτι μπλοκ. Τώρα που έχει κερδίσει το νούμερο 16 είναι ο Νέιρε. Μίτσο, 31 από αυτούς ποιος είναι. Ωραίος, ευχαριστώ. Άστοχος στην πρώτη ο Χρήστος Τζικίδης. Άστοχος και στη δεύτερη αμυντικό, όχι επιθετικό, είπα στο εσωτερικό τελικά και πάλι τα Τζικίδης σου για τρεις άστοχος, η μπάρα μπήκε και βγήκε. Υπόμιζε και πάλι στο κεφάλι και παραλίγο το κλέψιμο από το Ρικούδη. Αλλά ήταν εκεί πέρα και συγκράτησε την μπάρα και θέλει να τρέξει ο Λογκινίδης. Στραγαλής. Στον ένα jump shoot, έστοχος του Σπηλιόπουλος και πάλι 17-15. Μπογιάς. Μικούδης, την γωνία σου για 3. Είναι άστοχος ο Μαθιν Τζούνιορ. Πάνος. 25 δευτερόλεπτα, 20 εκ των οποίων είναι για τους Toymen. Πάνος. Ωραία πάσα, συγκράτησε ο Σπηλιόπουλος. Ωραία. Μια περίτεχνη πάσα τώρα στον Παπαδόπουλο. Άστοχος. Υπάρχει μάχη, θα πάρει το rebound. Μπόγιας. Μπόγιας στα 7 δευτερόλεπτα. Τάζι Junior θα πάρει την προσπάθεια. Παίρνει σε άμυνα, είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound στην μπάλα, αλλά όχι κάτι άλλο. Λίγο σκορ λοιπόν πρώτη περίοδο. 17-15 μπροστά οι Toymen, οι οποίοι βρίσκονται στο παρκέ. Στο γήπεδο είναι παρόντες μόλις με 6 παίκτες στη σύνδεσή τους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή για μία ακόμα φορά στη Sonic Arena. Τα πάντα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Πρώτη κατοχή είναι για τους Bad Boys, για τους οποίους έχει πανελθεί και ο Jake αλλά και ο Σπίθος, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. Μέσα θα έρθει το καλάθι τελικά. 17 όλα. Μεγάλη πάσα στην κρατή. Βαλκούμας. Μεγάλης. Πάλι Βαλκούμας από την γωνία στην για 3 άσοχος. Περιμένει στον Χρήστο Τζιζικίδη. Όλια στο rebound και μια μακρινή πάσα μεγάλη. Συγκράτησε και θα αφήσει στον αντίπαλο καλάθι ο Ρικούδης. Σε πιο χαμηλότερο τώρα η επίθεση των
Los Boys. Los Boys, μεν διορθώνω. Η νέα επίθεση. Ο Σπάσο Παπαδόπουλος πήρε και είναι εύστοχος απέναντι σε δύο παίκτες, σε Μπόγια και Τζέικ. Διαφορετικό playstyle από τους δύο. Λάθος πάσα τώρα στην weak side, ρυψοκίνδυνη από τον ρυθμό που στον σπίθα ως επερχόμενο αποδέκτη. Έκλεψε και πάει μέχρι μέσα και έτσι το φάουλ από τον Μπόγια Μουλογινίδης. Ακούγονται οι γρίλες της ώρα, Μαρίνα. Πόγω. Περίεργο σύστημα. Έτσι. Έχω να συμπέρα ότι ο Λεκνίδης μάλλον με άκουσαν οι γρήλοι και σταμάτησαν. Έχω να συμπέρα ότι 21-19. Λικούδης. 2-3 η παράταξη που μοιάζει με άμυνα ζώνης για τους Ετόιμεν. Μπούγιας. Από την κορυφή ο Τζέι έχει υπέροχο passing game και καλάθι. Με τελικό αποδέκτη τον Λιχούδη έδωσαν thumbs up την ίδια ώρα σχεδόν. Αυτός και ο Χρήστος τον Τιτσικίνης, ο οποίος τον τροφοδότησε με την assist. Πάνος, 21 όλα, μια ακόμα σοφαλία στο παιχνίδι. Το Κούμας. Η στοφή ελεύθερος έκανε μια προσπίση χωρίς περαιτέρω τρίπλες του για τρεις άνθρωπος έρμπολα απέναντι στον Λικούδη προσπίση προηγουμένως. Λικούδης. Χρήστος Αθλητικίτης στην κορυφή τώρα, η πάσα στον Βόγια θα γυρίσει. Ο Τζέικ είναι άστοχος, επιθετικό rebound από τον Χρήστο Αθλητικίτη. Λικούδης τώρα θέλει να βάλει για 3-1 καλάθι. Επιμένουν οι Bad Boys ξανά, επιθετικό rebound και καλάθι. Από το σπίτι θα πάρει καρίσιο, λέει κάποιος από τον πάγκο των Bad Boys. Συμφωνώ. 21-23. Ο Ράκαλης ανεβαίνει πολύ για να δώσει ένα screen. Κούμας. Τώρα τον Παπαδόπουλος θα συγκρατήσει, τελικά θα δώσει την μπάσα έστω και με αυτόν τον τρόπο νέο στο Μαλκούμα. Θα να πάρει ένα jump shoot απέναντι στον Τζέικ, άστοχο. Κούδης. 3-2, έκανε μια προσποίηση, θα απελευθερωθεί, είναι άστοχος όμως ο Μπόλιας. Και αμυντικό rebound. Από τον Μιχνίδη, σπάει μέχρι μέσα. Ένα jump shoot, Μαλκούμας τώρα το ύψος των ελευθέρων βολών περίπου εύστοχος. Πήγα να πνίγω, πολύ καλά. 23 όλα. Και ο Καλουρδίς κάτι για time out στη γραμματεία. Μήπως είπε πόσα time out έχουμε. Εντάξει ο... Εκοσυμπαντάρι μου τώρα λάθος είναι εδώ. Η CJ πήγε να κρατήσει την μπάλα. Την πάσα η οποία δεν προοριζόταν για αυτόν. Προοριζόταν για τον Σπίθο, ο οποίος ήταν ακριβώς από πίσω του. Και τώρα, ναι, πράγματι time out για τους Bad Boys. Με τη διαφορά να μην υπάρχει στους 23 πόντους και οι δύο ομάδες επιστρέφουν σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μια ακόμα φορά έπειτα από το time out που πήραν οι Bad Boys. Για τρεις χωρίς να πασάρει, είναι άστοχος στην πρώτη περίπτωση ο Λογκινίδης έπειτα από αυτό. Υπάρχουν δύο παίκτες κάτω, αυτός και ο Τζικίδης. Συγχρόνως και οι δύο και φάουλ τώρα από τον Ευαλικό μας τον Μπόγια. Ποιος θα κληθεί να επαναφέρει. Ζυγίδης. Μητρακούδης ζήτησε μια πάθηση στον Τιμπάριο. Είδος είναι άνθρωπος επιθετικό. Rebound, καλάθι και φάουλ. Και θα δεις Ζυγίδη. Εύστοχος στην βολή, 23-26. Πάνω σαν. Πάνω σε Παπαδόπουλος που δίνει screen. Μια προσπίση στο μαλκού μας. Παπαδόπουλος που πάρει πέντε στον Τζέικ. Κάσει την μπάλα και είναι για Bad Boys. Κάτω στο γόνατο του βρήκε. Όχι. Το γόνατο του βρήκε, λέει ο Λικούδης από τον πάγκο, τώρα μια μακρινή πάσα. Θα πέσει κάτω πετώντας την μπάλα προς το καλάθι ο Χρήστος Τατζικίδης. Θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ για δύο βολές.
Ας έχω στην πρώτη βολή. Ο forward των Bad Boys. Άστρας δεύτερη έπειτα από διπλή αναπήτηση. Ο Δόβλος στο rebound. Νίκης τώρα, στο 18. Τραγκαλής στη γωνία ο Δημήτρης και πάλι στα 11. Παιδί του Μπόγκιος παίζει καλή άμυνα. Σουτιά 3, Τραγκαλής είναι έκτοχος! Βάζει το Καλαβουρτζής να περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. 26 όλα, μία ακόμα ισοπαλία στο παιχνίδι. Τραγούδης. Τζέικ ανεβαίνει ψηλά, θα δώσει την επιλογή. Ο Τραγκούδης πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Τζέικ θα σβρώξει την μπάλα, έχει πει αντίπαλος. Στην πάσα και τώρα στην κίνηση, κόπηκε από τον Μπόγια! Ο Λογινίδης, Μπόγια σε μπνέει τα χειροκροτήματα από τον παγκό. Ο Λογινίδης είναι επαναφορά. Για τρεις από τη γωνία και πάλι! Και πάλι εύστοχο στο παλκόμα σου. 29-26. Καλοβουρτζής. Μπογιάς. Καλοβουρτζής δίνει για ένα screen στην επιλογή. Στέκεται στο πάτωμα και έχει κάνει την διπλή τρίπλα. Πάτε παίχτες. Ο guard των Bad Boys. Και τώρα θα περάσει, αναμένεται να περάσει εντός ο Ρικούδης στη θέση του Μπόγια σύμφωνα με τον Καλουρτζή. Παπαδόπουλος για 3 από τις 45 μοίρες άσχημα, τώρα δεν γίνεται να παίρνουν όλα από τον Βαλκούμα. Πέσει κάτω ο Τζέικ. Σηκώνεται τώρα με βοήθεια. Πολύ ωραία στιγμή. Οδηγίες από τον πάνω για την άμυνα των Τόιμεν. Καλουρτζής με πιο φρέσκα πόδια και πιο φρέσκο μυαλό και πιο φρέσκα ενέργεια. Λογικά θα χάσει όμως από τον Ορκούμα. Πάνος. Πάνος στέκεται. 45 μοίρες η πάσα. Σπυλιόπουλο δεν θα βρει ποτέ αυτόν, λάθος από τον Κουκούμα. Λίγο άμυνα φωνάζει ο Μπόγιος από τον Παγκό, Δημητρακούτης. Δημητρακούτης, Τζέικ ζητάει την πάσα για να αποστάρει, το Τσικίδης έχει γυρίσει. Έστοχος απέναντι στον πάνω, απέναντι και στον πάνω. 29-28. Άρα μια μακρινή πάσα, Σπυλιόπουλος. Απέναντι στον Δημητρακούτη. Γυρίσει και είναι έκτοχος! 31-28 πήγε για το κλέψιμο ενδεχομένως ο Στράγκαλης. Γυρίστε λίγο την μπάλα, λέει ο Ρικούδης από τον πάγκο. Ωραία πάσα, είναι άστοχος όμως ο Ρικούδης. Σας βρόξει την μπάλα με νύχια και με δόντια. Δεν καταφέρει όμως ο Χρήστος στην δική της. Εντάξει, κρατήσει η κατοχή. Φιλιόπουλος συγκρατεί από τον πάνω. Στράγκαλης τώρα. Στράγκαλης ένα jump shoot από τη γωνία, άστοχο. Φλέξιον από τον Σπυλιόπουλο θα συγκρατήσει την μπάλα ο Ρικούδης. Στα 14 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι μέσα, κέρδισε το φάουλ και θα πάει και πάλι στη γραμμή των ελευθέρων βολών ο Χρήστος Δευτερόλεπτος. Το playstyle που έχει εμπνέει πολλές βολές, η αλήθεια είναι. Τώρα ο Τάτι Τζούνιορ θα περάσει στο παρκέ στη θέση του. Δημητρακούδη, πράγματι. Στην πρώτη κάνατε τη σχετική χειρονομία. Έστω όπως δεύτερη, ετοιμάζει την αλλαγή και από τους Τόιμεν τώρα. Ο Παπαδόπουλος περνάει στον πάγκο. Με την είδηση εκ νέου εντός. Κάτι του είπε κιόλας ο Παπαδόπουλος. Θα πάρει τώρα την μπάλα. Λογινίδης χαμηλώνει το σήμα των Τόιμεν. Αυτή τη φορά. Αυτή την αλλαγή. Πάνω σου για 3 με ωραία καμπύλη, είναι έστοχος και πάλι! 34-30. Yeah, πολύ πάλι κάνει παρατηρήσεις στους παίκτες του για άμυνα. Όλα αυτά
3 και 2 για τη λήξη της τρίτης περίοδου, της δεύτερης περίοδου, διορθώνω. Μπερδεύτηκα με τα τριάρια. Τζέικ θα πάει στη γραμμή. Και αυτός για να εκτελέσει βολές. Γρήλοι μας κάνουν πάλι στην τροφιά. Τα τζιτζίκια της νύχτας. Έτοιμος ο Τζέικ. Πήγα να πω κάτι ποιητικό, αλλά μήπως είναι όντως τζιτζίκια. Και λέω βλακίες στο σύνορο και δεν είναι γρήλοι. Άστοχος ο Τζέικ στη δεύτερη. Μιχνίδης. Βαλκούμας. Βράγκαλης έχει γυρίσει, έχει βρει τείχο. Γυρίζει τώρα το φάουλ ο Βαλκούμας από τον Τζέικ. Μάνος. Με το Ρικούδι απέναντι και στον Γκαλμπουργκή. Τώρα πιέζει με στην άμυνα και υπάρχει deflection από το Ρικούδι. Η μπάλα θα πάει όμως στον Σφάγκαλη. Σφάγκαλη θα πετάξει την μπάλα και αυτό μέσα! Δεν το πιστεύουν οι Bad Boys απέναντι στον Χρήστο Ναδιδικίδη. Πώς πέταξαν τα χέρια ψηλά τα Ναδιδικίδης και η Γκαλμπουργκή στη λήξη του χρόνου της επίθεσης. Υποσφυκτική πίεση έπειτα από τρίπλα από ψηλότερο μάλιστα αντίπαλο. Αρχιτά ψηλότερο αντίπαλο η αισθητική πίεση. Δεν θα μπει το jump τώρα. Βαλκούμπας, μπάλα θα περάσει εκτός, μπάλα θα πάει στο μπάνερ. Φράγκαλης. Πολύ μεγάλη ευστοχία στο τρίποντο έχουν οι Bad Boys. Ο Τόιμεν. Πάνος. Σε δύο λεπτά για τη λήξη, για τρεις κόπηκε τώρα το Ρικούδι. Καλβουτζής. Ρικούδης έχει βγει deflection από έναν παίκτη. Αυτοθυσία από το Στράγκαλη. Την μπάλα έχει περάσει εκτός, παραμένει για τους Bad Boys. Καλβουρτζής. Μπούμ λέει κάποιος από τον πάγκο σου για τρεις με ταμπλό και αυτός. 37-34. Πάνος. Ας την πάσα ο Βαλκούμας. Για τρεις και πάλι χορός τριπόντων, πάει να στηθεί και ο Βαλκούμας ξέρει αρκετά τραγούδια καθώς μπαίνει μέσα στο χώρο τώρα. 40-34 και αλλαγή έχει ζητήσει ο Καραμουτζής. Time out έχει ζητήσει ο Παπαδόπουλος από τον άλλον πάγκο. Τα Τζιζικίδης, τα Τζιζούνιορ και πάλι τα Τζιζικίδης στην weak side τώρα στο για τρεις Ρικούδης και αυτός θέλει να μπει στο χώρο και αυτός έστοχος! Τι γίνεται ρε παιδιά, ήπιαν οι παίκτες στο ελιξίριο της ευτοχίας από τη γραμμή των 6.75. Time out από τον φιλάρι τον Παπαδόπουλο. 40-37. Το ντέρμπι παίρνει και δίνει και δίνει και παίρνει στη Sonic Arena. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή για μια ακόμα φορά στη Sonic Arena έπειτα από το time out. Τώρα μια μακρινή πάσα. Πού μας. 8-18 τα τρίποτα για την ομάδα των Toyman. Πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το foul και δύο βολές. Συνεπώς πέφτει το Σολογινίδης. Σπάγκαλε κάνει το θύμα του VAR. Χάρη το λόγο με τον ΡΕΦ. Λογινίδη στις βολές λοιπόν, 8-18 τρίποτα για το Toyman, 3-6 αντίστοιχα για Bad Boys. Bad Boys δεν έχουν κυνηγήσει το τρίποτα τόσο πολύ, 3 φορές περισσότερο αντίπαλοι τους. Σύμφωνα με τα στατιστικά. Έστοχος στην πρώτη βολή ο Λογινίδης. Έστοχος στην δεύτερη, 42-37. Είναι ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Bad Boys. Είχαν 2, έκαναν το ένα μόλις προηγουμένως. Το Τζιζικίδης. Στα 14 δευτερόλεπτα. Από την Junior έχει βρεθεί δεύτερος, άστοχος όμως airball. Πάνω στο rebound. Ακού μας. Φιλιόπουλος κρατεί, Φράγκαλης έκανε μια προσποίηση. Τη γωνία τον υπάσσα, βαλκού μας για τρεις. Άστοχος απέναντι στον Δημιουργίδη. Τώρα σπίτω στο rebound, θέλει να τρέξει, σκανάρι το γήπεδο. Όλοι λέει ο Δημιουργίδης από τον πάγκο. Τζιζικίδης στα 15, πέρασε από το Σπιλιόπουλο, υπέροχα και άφησε την πάρα στο καλάθι με το αριστερό. 18 δευτερόλεπτα, μία λέει ο Παπαδόπουλος από τον πάγκο. Αναφερόμενος στην επίθεση, στην τελευταία την οποία καλείται να διεξάγει, να εκτελέσει η ομάδα του. Κάντε ένα φάουλ λέει κάποιος από τον πάγκο, τον Bad Boys έχουν φάουλ να δώσετε. Απέναντι στον Σπι θα πάει μέχρι μέσα ο Σπιλιόπουλος, ένα jump shot με μεγάλη καμπύλη, μόνο αέρας. Ένα δευτερόλεπτο, θα πετάξει την μπάλα, εκπρόθεσμα όμως. Από τον καμπύλο απέναντι στον πάρο, ο οποίος έπαιξε καλή άμυνα.
Τελικό σκορ λοιπόν 42-39 μπροστά η Τόιμεν. Σε ένα πραγματικά πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και από πλευρά άποψη στον όμιλο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την ένταξη τη τρίτη περίοδου που είναι μαζί μα. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν τη Σόνια Καρίνα. Οπα, και μόλι έπεσε το κινητό μου. Καταρχήν για του Τόιμεν οι οποίοι βρίσκονται μπροστά με τρει πόντου. Έχοντα πολύ μεγάλο ποσοστό ευστοχία, Σφράγκαλη θέλει να το επιβεβαιώσει περαιτέρω και το κάνει. 45-39. Τραγούδης. Δύο ομάδες είχαν αρκετό χρόνο να ξεκουραστούν καθώς πολλοί παίκτες ενδιαφέρονται για το παιχνίδι, το Game 5 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Την κίνηση τώρα πολύ ωραία θα πάρει και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Δημητρακούδης. 45-41. Ο Γινίδης. Ο Μουρόπουλος πήγε το κλέψιμο και τα καταφέρει ο Τραχούδης. Ο Γιννίδης και πάλι έχει κλειστεί από δύο, πήγε το κλέψιμο και μία και δύο φορές τη δεύτερη τελικά το κατάφερε ο Τραχούδης. Ο Ρικούδης πάει μέχρι μέσα και είναι εύστοχος. Έτσι θα τις καταλήξεις, αλλά η μπάλα κατέληξε στο γαλάτι. Βαντελές. 45-43, στο καλάθι μειώνουν πλέον οι Bad Boys. Ο Κούμας. Κούμας έκανε μια προσπίση, άρχισε με τον Παπαδόπουλο. Ένα jump shoot άστοχο, αμυντικό rebound από τον Τζέικ. Πάλεψε λίγο το στόχο λοιπόν με τον Καλαβουτζή. Μητρακούδης. Μητρακούδης. Μητρακούδης από τη γωνία. Μητρακούδης ο Τζέικ δεν πήρε. Καλαβουτζής για 3 έστοχος. 45-46 και μπροστά οι Bad Boys. Στο πρώτο 1,5 λεπτό. Στρίτης περίοδου. Ο Γινίδης, θα δεκαστήρια στο ρόλο της Σφραγκαλής. Σφραγκαλής, ψηλότερο αντίπαλος για 3 έχει ξεχαστεί από τη γωνία και θα πάρει ένα ακόμα ελεύθερο, αλλά είναι άστοχος. Ο Γινίδης, Μητρακούδης, Ζυκίδης. Πέρασε την κορυφή, συγκράτησε ο Καλοντζής, Φώστο λέει κάποιος από τον πάγκο για 3 άστοχος ο Μητρακούδης. Καλοβουζή, στον ανήθρωπο να περάσει εντός ο Σπίθας, αλλά του λέει όχι, δεν χρειάζεται ο Καλοβουζής. Έντονα. Έντονα. Και έντομα έχουμε στον Καρίνα, με έχουν καταφάει το κουνοπιέ, τέλος πάντων. Μονόμπλος. Τραγκαλής. Πέρασε ένα jump shoot άστοχο. Καλοβουζή στο αμυντικό rebound. Καλπλουτζής από την κορυφή του για 3 με ταμπλό άστοχος. Θα μάχη θα πάρει τον φιλικό rebound. Τρύπωσε με κάποιο τρόπο στην καπέτα τη ρακέτα στην καρδιά αυτής. Και άρχισε που πάνω στο καλάθι. Μπορείς να πάρει το φάουλ βέβαια. Ο Ρυπούδης 45-48. Λιμίδης. Έρασε σου για 3 έστοχο και πάλι από το Βαλκούμα. Είναι τεράστιο μα τεράστιο θέμα για τους Bad Boys τα έστωχα τρίποτα των αντιπάλων τους. Ο Τζικίδης συγκρατεί την προσπάθεια του Βαλκούμα να κλέψει την Τακούδη στέκει και εκτελεί και είναι έστοχος. Για 2. 48-50 λοιπόν, ο Γινίδης. Δεν έχουμε φάουλ στα πρώτα 3,5 λεπτά της περίοδου. Σφράγκαλης έκανε μια προσπίση. Στην πάσα τώρα το φάουλ από τον Καλαβουτζή. Είναι το τέταρτο. Πάνω σπερνάει στον Σφράγκαλη. Λιόπουλος. Λάρητος Παπαδόπουλος πάει μέχρι μέσα από το αριστερό, είναι άστοχος. Λιόπουλος πήγε το πιστικό λοιπόν, την τρακούδηση τελικά το κατεβάζει. Θα την Κιβίδης. Κιβίδης. Πέρασε και πάει μέχρι μέσα και με τα μπλό ευστοχή και αυτός. 48-52, 100 πόντους τελικά το παιδί. Κιβίδης.
τρύπες παρέμβαση στο Τζέικ. Αλλαγές στη σκρίνη, στέκεται και τελεί, είναι άστοχος, στέκεται και rebound. Πάει μέχρι μέσα, παραλίγο καλά θα και πάρω περίπου ότι θα ρωτήσω σε δύο βολές. Άστοχος στην πρώτη, Ιτσο. Ιτσο. Ο Γουίλι πόσα έχει. Ο Γουίλι πόσα έχει. Τέσσερα. Όχι, ευχαριστώ. Στους τέσσερι. Θέλω να το βεβαιώσω πράγματι με τέσσερα φάουλ έχει κάτι στον πάγκο ο Γουίλι. Παρακολουθείς. Πέντε και 42. Πάνος. Ένα-δύο τα ομαδικά. Ο Βοδόπουλος. Και το κλέψιμο και το έκανε ο Νικούδης. Κάτι ξέχασε εκεί πέρα, αλλά βγήκε την μπάλα ο Σπίθας, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Ωραία πάσα, συγκρατεί στον αέρα και είναι άστοχος όμως. Απέτρεψε σε καλή άμυνα τον Βοδόπουλο. Ο Νικούδης. Ο Βοδόπουλος. Σκαστή πάσα. Πέρασε από την baseline. Έχασε όμως μέσα από τα χέρια του ο Γινίδης. Τώρα μια μακρινή πάσα θα τη ζητήσει από την αφήσει στο καλάθι. Λαμβάνοντας ωραία από το Δημήτρη Τρακούδη. Μεκινίδης. Πάνος. Είναι μια προσπίση για πάσα. Είναι το σκρίνο από τον Βοδόπουλο. Λιόπουλος. Όχι πολύ κοντά λέει κάποιος στον πάγκο των Bad Boys. Παλκού μας. Στα 2 δευτερόλεπτα, 2 παίκτες πάνω του, ο Παπαδόπουλος. Τελειώσει ο χρόνος. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. 48-55 μπροστά οι Bad Boys μιλάτε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στη Sonic Arena, 4-40 ακόμα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Βρισκόμαστε στα μέσα αυτής. Bad Boys έχουν επιδοχή επί το time out του Κάρσερ ο Στράγαλης. Έχουν εντύπωση για να παρακολουθήσει λίγο το match του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, το Game 5, το οποίο βρίσκεται στα τελευταία δευτερόλεπτα. Σου για 3 έστοχος! Ήρθε από τη γωνία, 48-58. Βαβλός, παίρνει στον Τζικίδη, βάζει πλάτη και καλάθι και φάουλ. Αυτή τη φορά βγαίνει νικητής από το ματσάπ. Βαβλός στις βολές, άστοχος στην πρώτη και στην τελευταία. Ήταν μια ρέφη επικοινωνία με τη γραμματεία για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Σου για 3 άστοχος, Νικούδης, Βοδόπουλος στο rebound. Βοδόπουλος πάνω στα 18, σου για 3, είναι άστοχο τώρα. Κρυφτικό rebound του Βοδόπουλος και φάουλ κάτω από το καλάθι των Bad Boys. Δύο πλούς στις βολές. Έτσι όπως στην πρώτη, πράγματι τώρα είναι βολές. Άστοχος στη δεύτερη, Μητσακούδη στο rebound. Μπογιάς. Μητσακούδης έκανε μια προσπίση. Μητσακούδης. Μητσακούδης και πάλι Μπογιάς από την 45 μοίρες για 3. Άστοχος. Μάχη το rebound. Βγάζει τελικό νησί. Το Παπαδόπουλο. Πού μας, για μάρκα. Δύο παίκτες πάει κάτω. Πάρα που έχει κρίσει το νούμερο 8, λέει ο ρε. Καλογενίδη δηλαδή, γιατί υπάρχει οκτάρι ο Ρικούδης και από τον πάγκο των Bad Boys. Τραγούδης, διαφοράς όσο φτάει υπέρ των Bad Boys στην κατοχή 3-24 για τη λήξη της τρίτης περίοδου, 2-4 τα ομαδικά. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει τον Τραγούδη, τώρα αρκετά φτηνό λάθος για τους Bad Boys. Συνήθως και ο Σπίθας μόνος του είναι, λέει ο Καλουρτζής. Πράγματι ήταν πολύ πιο ανεξική θέση.
άστοχος τώρα ο Παπαδόπουλος. Προηγουμένως ο Τσίτας ο Τσίτας. Ο Τσίτας θα πάρει, πάει μέχρι μέσα και αφήνει την πάρα στο καλάθι. 51-60. Πάνος. Ο Ιγνίδης τώρα στα 10 απέναντι στον Μητρακούδη από την αριστερή πτέρυγα. Υπάρχει πόδι, τι περίεργη συγκυρία. Έκλεψε ο Μητρακούδης την μπάλα μέσα από τα χέρια και χτύπησε στο πόδι του επιτιδεμένου. Όλιος από τη γωνία πιάνει την μπάλα καλά, έκανε μια προσπίση, κοίταξε το τρίποντο και πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχο και όμως η πάσα δεν πάει ούτε στον Δημητρακούδη ούτε στον Δημητρακούδη. Το Γινίδης πέρασε και έχει δει στο φάουλ από τον Δημητρακούδη. Έτσι όπως πρώτη βολή ο Λεγινίδης, 52-60. Δεύτερη 54-60. Βουλιάς. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Βλέπετε στο rebound, 53-60 το σκορ, διορθώνουμε. Ιγνίδης. Συμβαίνει τα λάθη, όπως... Συμβαίνει τα λάθη... Όπως αυτό που είδαμε και κατοχή είναι για τους bad boys. Μπόγιας. Λικούδης. Πάλι βόλια στα 16 σούτια, 3 αυτή τη φορά θα το πάρει με τη μία, είναι άσχος. Μάχη από την Brown θα το πάρει το επιθετικό και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ρουκουδής, 100 δευτερόλεπτα ακόμα για τη ρήξη της τρίτης περίοδου. Πάνος. Πάνος συγκρατεί την μπάλα και... Όπα, ήταν έτοιμος να δώσει φάουλο ένας ρεφ. Αλλά ο άλλος σε βήματα. Συνεπώς η απόφαση των διευθυντών των officiators στο παιχνιδιού είναι επίσημη βήματα. Καλουρτζής θα περάσει εντός. Εκτός ο Μητρακούδης και επί τα αυτά κάτι άλλο, δεν ξέρω. Κόλιας. Καλουρτζής παίζει με 4, ρισκάρει με την έλεξη του νέου στο παρκέ σου. Για 3 συνεχίζεται το σοου από τον Ρικούδη. 63-65. Πάνος. Σαγκαλής. Πάνος και πάλι στα 12 δευτερόλεπτα. Πάνος πάει μέχρι μέσα ένα jump shot άστοχο στο Ρογινίδη. Βγήκε στο επιθετικό rebound. Ξανά επιθετικό rebound, είναι άστοχος και πάλι. Και τώρα έχει σταματήσει το παιχνίδι, έχει χτυπήσει, έχει δεχτεί ένα χτύπημα. Ζεις στον κοιλιακό χώρο με την εντύπωση. Το μάχη με το θώρακα. Όλα καλά, συνεχίζει. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Μπογιάς. Ο συζητήτης γύρισε, είναι άστοχος. Θα πετάξει σχεδόν, είναι άστοχος όμως. Θα να πάρει το rebound ο Σπίδας. Πολύ καλή άμυνα και πάλι με το κλέψιμο πολλαπλές φορές με τον Ρικούδη. Θα έρθει από τον Μπογιά. Της βγάζει μια μακρινή πάσα Σπίδας. Και έρθει και ο συζητήτης και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ ωραίες πάσες και λέει και έχει δίκιο ο Καλουμπητής, 53-67. Παπαδόπουλος. Διόπουλος συγκράτησε κάτω από το καλάθι, είναι άστοχος, είναι το rebound Σπίδας. Διευκήτης τώρα στα 14 δευτερόλεπτα, όλα η επίθεση για τους bad boys πέρασε μέχρι μέσα, είναι άστοχος, επιθετικό rebound από τον ίδιο και καλάθι είχε μισμάτσι 5 δευτερόλεπτα για τους Τόιμεν, πρέπει να βιαστούν. Σαγκάλης περνάει, πολύ κόσμο θα πετάξει, βάλε μπρος, θα μπει μόνο στο ταμπλό. 93-69,
σκορ που έχουμε έπειτα από τη λήξη της τρίτης περίοδου και της τρίτης περίοδου στους 16 πόντους έπειτα από τη λήξη αυτής υπέρ των Bad Boys, μια περίοδος η οποία ανήκει ολοκληρωτικά και ξεκάθαρα σε αυτούς. Επιστρέφω σε πολύ λίγο και είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στον Καρίνα. Παρένεια στους Bad Boys, πάει μέχρι μέσα. Αν σου κάνω βγει στην πρώτη επίθεση, ξεκίνησε ο Ρεξάντας στην τέταρτη περίοδο. Μπροστά με 16 πόντους λοιπόν οι Bad Boys. Έχουν φέρει τούμπα το παιχνίδι, έχουν βάλει φρένο στην επίθεση στο επιθετικό κρεσέντο που είχαν έξω από την γραμμή των 6.75. Μερικώς οι αντιπαλοί τους για 3 σετ, όπως συνεχίζουν το επιθετικό κρεσέντο. Άλλως έχουν βάλει φρένο στην συνολική επίθεση που έχουν γίνει οι Bad Boys. Βόγια σου. Όταν πάει μέχρι μέσα, στέκεται τη θελίκη, είναι άστοχος σε φιλικό rebound. Έχει συστηθεί από 2 και χάσει τελικά ο Γκολούδης. Και το κάνει επιθετικό φάουλ. Παραλύσεις. Με μαθημερή πάσα για 3 πάνω από τη γωνία, είναι άστοχος. Τραγουδίζει το rebound. Κλέψιμο πάνω σπάρα λίγο να σκερδίσει, αλλά ήταν εκεί πέρα από όχι και συγκράτησε την μπάλα. Πέρασε από 2 θα... Υπάρχει και πάλι επιθετικό φάουλ. Και πάλι στον Νικολούδη. 2 φάουλ και τα 2 επιθετικά και τα 2 του Νικολούδη στην τέταρτη περίοδο. Πάνω. Είναι μια προσπίση ο Βαλκού μας. Στην πάσα ο Βαλόπουλος θα γυρίσει, θα εκτελέσει, είναι άσχημα στην πάση που ξεπάνει στην μπάλα, καλύτερο στο rebound. Τάντι Τζούνιο πέρασε από το κέντρο, πέρασε πάει για το post post, έπειτα από πρωτοβία από τον πάγκο, είναι άσχημα σε επιθετικό. Το rebound δεν υπάρχει και... Μπράβο του, μπράβο του την μπάλα. Το είμαι. Ακούμαστε. Για 3 βαλκού μας θα το πάρει, είναι άστοχος αμυντικό rebound από τον Μπολιά. Μπολιάς. Στάθη Τζούνιος για 3 από τη γωνία, εύστοχος. Μαχαιριά στην καρδιά των Τόιμεν, 56-92. Γινίδης. Πέρασε ένα jump shoot, είναι άστοχο. Γκολούδης στο αρνητικό rebound, Μπόγιας. Για 2 το προηγούμενο σου, 56-71. Μπόγιας ένα jump shot, έστω και αυτό για 2 προφανώς, 56-73. Και βρεθεί ελεύθερος. Προφανώς στους 17. Πάνος. Ο Δόπινος, ο Βέρας στον Γκολούδη, είναι έχει βάλει πιάτη. Γυρίσει στα 8, είναι έστωχος κάτω. Και είναι ένα χρησιμοποιώτης στο κορμί του, 58-73. Όγιας, λάθος, πάσα, έκλεψε. Σκόμενος σε καλή, γι' αυτό θέλει ο Λογκινίδης, ξαναπάρει από τον Στράγκαλη. Τα κόντρα σε όλους, σε δύο αντιπάλους. Πάνος, είναι μια προσπίση, στέκεται ο Βοδόπουλος σου για 3, βαλκόμενος θα το πάρει. Έχει βρεθεί ελεύθερος από την κορυφή, είναι άστοχος, θα το δει και πολύ πιο δύσκολα από αυτό και τους συμπαίκτες του. Στο όπιστο παιχνίδι. Λικούδης πέρασε. Καλάθι. Πήκε. Αλλά δεν θα μετρήσει. Μπόγκιας. Καλουρδής. Ο Κιζικίδης πάει μέχρι μέσα. Είναι έστωχος τελικά. Τρίποντο πριν τίποτα τώρα. Με βάζει τις συμμετοχές του ο νεαρός γκάρντ των Bad Boys. Πάνος. Βαλκού μας μέχρι μέσα δεξί χουκ, πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι στον Καρδοζή, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Κούδης. Κούδης πέρασε στους σταυρωτές, μέχρι μέσα είναι άστοχος. Από εκεί στο νούμερο 8 λέει ο ρεφ. Λικούδης στην επαναφορά. Ο Μπόγιας θα κάνει μια προσπίση για πάσα στον Τάκη Τζούνιορ. Φυσικά πάει μόνο στο μέσα. Ο Καραβολουτής θα κερδίσει το φάουλ και δύο βολές.
προσπίσει. Δεύτερη αμυντικό rebound πάνω. Πάνω στο Λεκινίδης μέχρι μέσα από τη γωνία σου πια 3 στο βαλκό μας. Είναι έστοχος και πάλι 61-76 διαφορά στους 15. Ας πείτε σημείτε μας περάσει εντός από λίγο. Κούδης. Κούδης στα 12. Μπούγες από τις 45 περίπου μήνες του για 3 εύστοχος και αυτός απαντάει. Το ίδιο νόμισμα, 61-79. Πάνος. Γκουνίδης, Βόπουλος, στα 10 δευτερόλεπτα. Τα. Φάλπιν χρυμίσω λίγο. Διπλή αλλαγή τώρα ετοιμάζεται από τους Bad Boys ή τριπλή. Ή τετραπλή. Τετραπλή τελικά αλλαγή, οκ. Okay. Για μονή ξεκινήσαμε με τετραπλή καταλήξαμε. Καλυβουτής Μπόγιας, Λικούδης και Νικολούδης στον πάγκο. Ταθιζικίδης Τζούνιορ είναι ο μόνος που μένει εντός. Περάσει Σπίθος. Ταθιζικίδης Μη Τζούνιορ και Μη Τρακούδης. Μαντσέτα είδα να πει συγκρατεί ο Ταθι Τζούνιορ και πάει μέχρι μέσα ο πατέρας του. Αφήσει την μπάρα στο καλάθι και Τζέικ στο παρκή για τους Bad Boys. 61-81. Τώρα καλής. Χέρι με χέρι στον πάνω. Πάνος ακόμα κάνει μια προσπίση. Μια ακόμα. Τώρα καλής σε 4 δευτερόλεπτα. Σκαστή πάσα περαιτέρω μέσα στη ρακέτα πριν πάρει λίγο την μπάλα. Ο Δόμπλος έχει κάνει παράβαση 3 δευτερόλεπτων. Έχει κοπέσει σε αυτό. Τραγούδης. Βγήκε από την κορυφή, έκανε μια τρίπλα σου για 3, είναι άστοχος. Είναι Τραγούδης, 5 επιθετικό rebound. Το φοδοτή τον Σπίθο, ο οποίος κόπηκε καθαρά μέσα στη ρακέτα. Συγκρατείται όπως η κατοχή με κάποιο τρόπο, άστοχος και πάλι ξανά επιθετικό rebound και καλάθι. 61-83. Και διαφορά στους 22. Έπρεπε δικαιωματικά νομοτελειακά να μπει αυτό το καλάθι, επειδή από τέτοια υπερπροσπάθεια του των Bad Boys. Πάνω σου. Στο για 3 ακόμα συνεχίζει το σόου έξω από την γραμμή των 6.75, αλλά πλέον είναι αργά για τους Toymen. Βρίσκονται πίσω με 19, 4 και 12 πριν τη λήξη της 4ης περίοδου. Με τραγούδις. Κίδης σου για 3 starting tune είναι άστοχο, σαμιλικό rebound. Αντρογινίδη, ο οποίος θέλει να τρέξει και τρέχει και πάει μέχρι μέσα και είναι εύστοχος απέναντι στο Ταντιζικίδη, ο οποίος σηκώθηκε για να του περιορίσει, για να του κόψει του. Του περιορίσει την ώρα ενδεχομένως. Κάνει μια βόλτα τώρα, σας θα καλείς πάει στον Δημητρακούδη, ο οποίος πήρε την μπάλα. Τζέικ πήρε από τον Ταντιζικίδη στην κίνηση, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος όμως ο Δημητρακούδης, έχει κάνει κάτι παρόμοιο. Έχω τον πάλι ένα καλάθι. Επομένως συγκρατεί την μπάλα ο Λεκινίδης, δεν υπάρχει παράβαση. Φαγαλής, έξτρα πάσα πάνω σου για 3 από τις 45 μοίρες και είναι έτσι όμως και αυτός. 69-83. Τρία 8 για τη λήξη της 4ης περίοδου. Λεκινίδης. Πέρασε πολλαπλές προσπίσεις, θα γυρίσει, είναι άστοχος τελικά. Ο ίδιος και το επιθετικό rebound, πέφτοντας κάτω συγκρατεί και... παράβαση. Λίγο πρώτα που περνάει εντός στη θέση του πάνω. Ο Κινίδης. Λίγο πρώτα και πάλι στα 14 δευτερόλεπτα ένα jump shoot από μέσα απόσταση. Είναι άστοχο. Πρόκειται την μπάλα και είναι αντίπαλος όπως ο Ταντιζικίδης. Και η μπάλα θα πάει μέχρι μέσα στον Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι εύστοχος κάτω από τη ρακέτα και πάλι λαμβάνοντας από τον Λογκινίδη, ο οποίος συγκράτησε την μπάλα. 71-83. Διαφορά στους 12, 2 και 32 για τη λήξη. Πρέπει να βγει αυτό το ημέρα. Σπίθας έχει κάνει βήματα
Και λάθος τώρα στην επίθεση. Ο Bad Boys φαίνεται κάπως αποδιοργανωμένοι. Έχει ζητήσει time out ο Καλαβροντζής. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει για μία ακόμα φορά. Έπειτα από το time out που κάλεσε οι Bad Boys, ο Καλαβροντζής τους ζητά την προσοχή σε αυτό, λέγοντας κάνετε, έχει 2 λεπτά ακόμα. Είμαστε μπροστά 20 πόντους, χαρακτηριστικά. Για 3 βαρκόμες είναι άσχημος τώρα αέρας. Μόνο στο σούτ του, που άλλο έχει περάσει εκτός από την προσπάθεια του Παπαδόπουλου να συγκρατήσει εντός αγωνιστικών ορίων την μπάλα, συνεπώς την κατοχή. Και την κατοχή. Δημητραχούδη. Πάλι πήρε, υπάρχει deflection, έκλειψε την μπάλα. Τώρα θέλει να τρέξει ο Λογκινίδης, πάσα Βαλκούμας και πάλι Λογκινίδης, 2-1 ενός. Δεν θα έρθει το καλάθι όμως, επιθετικό rebound. Να jump shoot, ούτε τώρα το καλάθι, επιθετικό rebound και πάλι εδώ ο Βαλκούμας θα γυρίσει απέναντι στο Jake. Όχι ξανά επιθετικό rebound από τον Λογκινίδη. Δεν έχει τώρα την καθάρισε την φάση. Από ένα φάουλ να δώσουν έχουν οι δύο ομάδες. 100 δευτερόλεπτα ακόμα έχει τρέξει στις τέταρτες περίοδο Jake. Ένα jump shoot μέσα από το σάστοχο, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Λογκινίδη. Γυρίστε την μπάλα, λέει ο Πάκης από τον μπάγκο. 5 δευτερόλεπτα. Τέος ήταν αναφερόμενος στο εξούδι, λέει ο Πάκης από τον μπάγκο. Θα γυρίσει ο Τζέικ, είναι άστοχος, θα πάρει το επιθετικό rebound. Έχει πάρει το rebound, η κόρνα που ακούσε και ήταν άκυρη. Jump shoot είναι άστοχο, δύο προς το rebound. Για 3 τώρα λαμβάνοντας την κίνηση και είναι έστοχος, ρίχνοντας τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους. Τον Λογκινίδη. Υπάρχει φάουλ. Για 2 πόντους τελικά, η διαφορά δεν πέφτει κάτω από τους 10. 73-83, στρογγυλοποιείται στους 10. Ο Παπαδόπουλος περνάει στον πάγκο. Τράκαλε στη θέση του. Ποιος πάει πάνω στην Δημητρακούδη. Κούδης, άμυνα ζώνης, μερικός λέιζερ, πάσα ωραία και είναι έστοχος κατά το καλάθι ο Τζέικ. 40 δευτερόλεπτα ακόμα πάνω σου. 23-85. Ράγκαλης. Κυλιόπουλος, πέρασε. Δύσκολη διστάθεια, θα αρχίσει στις δύο βολές. Φαουλ που έχει χρησιμοποιήσει το νούμερο 8. Στο Ιχούδη. Αν ήταν ιστορικό φαουλ θα ήταν ιστορικούδη. Δύο προς είναι έστοχος στην πρώτη βολή. 74-85. Άστοχος στη δεύτερη επιθετικό rebound του Ρικούδη και τώρα μία από τις τελευταίες επιθέσεις στο παιχνίδι. Ρικούδη συγκρατεί για να δούμε αν θα εκτελέσει η επίθεση. 15 από τα 22,5 δευτερόλεπτα είναι για τους Bad Boys. Ρικούδης πάει μέχρι μέσα και περνάει αέρινος, αφήνει την πάση στο καλάθι. 18,3 τώρα όλα για τους Toymen. Έχουν πίσω με 13 η άμυνα, λέει από τον πάγκο. Ο Βόγιας, όχι φάουλ, δεν έχουν ένα φάουλ να δώσουν στις οι Bad Boys. Πήγε το κλέψιμο. Η μπάλα έχει περάσει εκτός. Παραμένει το Toymen για 5,0 ακριβώς. Άνος, ένα σουτ γρήγορα λέει από τον Πάκο Παπαδόπουλος. Σουτ για 3, θα το πάρει από μια προσποίηση, είναι άστοχος. Βαλκούμας και έτσι θα τελειώσει το παιχνίδι. Τελικό σκορ λοιπόν 74-87. Σε ένα παιχνίδι το οποίο κράτησε τον νους για πολύ πολύ ώρα, τους πολύ έξοχους από τη γραμμή των 6.75 και σε κρίσιμα για αυτό το σημείο το είμαι. Bad Boys ήταν πιο πλήρης αριθμητικά και ποιοτικά όπως φάνηκε. Έφυξαν πολύ ομαδικά και κατάφεραν με ομαδική δουλειά, με ομαδική εργασία, με ομαδικά team plays να κάνουν τα πράγματα που ήταν σωστά για αυτούς και να τελειώσουν το παιχνίδι με μια διαφορά υπέρ τους 13 πόντων. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσοι συνεργάστηκαν να έχετε αυτό το οπτικό ακουστικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Καλοκαιράκι, θετική ενέργεια, θετική αύρα, μόνο καλά vibes. Γεια σας!